Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ανθοδοχεία, καντήλια και οτιδήποτε ήταν φτιαγμένο από μπρούτζο έβαλαν στόχο θρασίτατοι κλέφτες στο νεκροταφείο Αμβροσία στον ομό Ροδόπης. Οι συγγενείς είναι εξαγριωμένοι λέγοντας πως βεβηλώνεται η μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων. Αυτό που ζητούν είναι χώρου, ενώ δηλώνουν πως δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν εάν βρεθούν μπροστά στους κλέφτες. Εκτός από τις κλοπές σε σπίτια και σε καταστήματα, οι χώροι και τα σημεία που έχουν μπει στο στόχαστρο των ασυνείδητων συνεχώς διευρύνονται. Στόχος τους αυτή τη φορά έγιναν οι τάφοι στο νεκροταφείο του χωριού Αμβροσία, στον ομό Ροδόπης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των συγγενών που έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γλάστρες, ανθοδοχεία και καντήλια από μπρούντζο που είχαν τοποθετήσει οι συγγενείς στον τάφο αποτέλεσαν τη λία των δραστών. Έχουν πάρει όλα τα μπρούντζινα. Πάσε όλο το ανθοδοχείο, τα πήραν όλα. Mm-hmm. Τα δικά μου δεν τα πήραν γιατί είναι από αυτά τα άσπρα. Οι συγγενείς κάνουν λόγο για βεβήλωση της μνήμης των συγγενών τους, ενώ όπως είπαν δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Πριν από λίγες ημέρες και το νεκροταφείο Παραδημής βεβηλώθηκε από ασυνείδητους. Όλοι, μάλλον 2-3 μήνανε. Εκεί οι καινούριοι που είναι, έγιναν τώρα τελευταία. Όλα τα πήραν. Δεν έμεινε τίποτα. Αυτά τα πουλάνε με το κοινό. Γι' αυτό τα παίρνουν. Ναι, τα έχουν και σε άλλα νεκροταφεία έχω ακούσει ότι τα παίρνουν. Mm-hmm. Τα πουλάνε με το κύλο. Σε πάγιες υποχρεώσεις των οικοκυριών τους διέθεσαν τα χρήματα του δώρου του Πάσχα όσοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ακόμα το λαμβάνουν. Στην πλειοψηφία τους τόνισαν ότι τα ποσά που κλήθηκαν να διαχειριστούν έμοιαζαν με επίδομα και όχι με δώρο, ενώ όλα διατέθηκαν σε χρέη και ελάχιστα για αγορές. Προτεραιότητα είχε το γιορτινό τραπέζι, το οποίο και αυτό θα είναι περιορισμένο. Το δυσκολότερο οικονομικά Πάσχα των τελευταίων δεκαετιών βιώνουν οι πολίτες, οι οποίοι και καλούνται εν μέσω οικονομικής κρίσης να ανταπεξέλθουν εκτός από τις μεγάλες και πάγιες υποχρεώσεις των οικοκυριών τους και στα έξοδα των ημερών. Λαμπάδες, ρούχα και τρόφιμα ήταν πάντα μέσα στις λίστες των αγορών, με τους δρόμους να είναι γεμάτους από καταναλωτές με σακούλες. Φέτος όμως, με το δώρο του Πάσχα για τους περισσότερους να έχει καταντήσει επίδομα και για τους υπόλοιπους να είναι ανύπαρκτοντας άνεργοι, οι υποχρεώσεις μπήκαν στην άκρη και τελικά δεν περίσσεψε ούτε ευρώ για αγορές. Ποιο δώρο? Αυτό δεν ήταν δώρο, υπόλοιπο δώρο. Το υπόλοιπο λοιπόν που το διαθέσαμε. Ναι, με μόνο πετρέλαιο που βάλαμε την τελευταία φορά πάει το δώρο. Τελείως. Αυτά ήταν, 190 ευρώ ήταν όλο, σχεδόν. Οι περισσότεροι αυτά πήραν.